Πρέπει να επανέλθουμε, συνάδελφοι. Πρέπει να επανέλθουμε και με νέες κινητοποιήσεις. Δεν ξέρω αν το κουβεντιάσω στα σωματεία και το δικό μας και άλλα σωματεία, ίσως εδώ, ίσως στο Υπουργείο, δεν ξέρω. Πρέπει να επανέλθουμε, να κλιμακώσουμε, διότι κάνουν πως δεν ακούνε. Μια συμπόνια, μια συγκατάβαση, αλλά ουσιαστικά μέτρα δεν μπορώ να λύσω το ένα, δεν μπορώ να λύσω το άλλο. Και ποιος θα τα λύσει? Το ζήτημα των προσλήψεων, των δρομολογίων, των εμβολιασμών και όλα αυτά που λέμε. Και των αιθουσών. Και των αιθουσών. Στον Πειραιά, τα τρία από τα τέσσερα ειδικά σχολεία συστεγάζονται με σχολεία που είναι κλειστά. Δεν θα έπρεπε να αξιοποιηθούν αίθουσες για να μειωθεί ο αριθμός των μαθητών στην τάξη στοιχειοδός που έχουν χωριστεί στο δεύτερο ΕΚ αίθουσες με νοβοπάν και πώς το λένε και γυψοσανίδες. Δεν θα έπρεπε να αξιοποιηθούν αυτά τα σχολεία. Ποιος θα τα λύσει αυτά τα πράγματα? Λοιπόν, αυτά συνάδελφοι. Κατερίνα, δεν ξέρω αν θες.